Συνέλληνες μου, πολεμιστές μου, οι φίλοι μου που είστε, γιατί εσείς είστε οι φίλοι μου, ακούστε με καλά. Θέλω να καταλάβετε ότι έχω δώσει μηνύματα στην Κεντρική, βεβαίως όλο αυτό το διάστημα, από το Μάη, τον Απρίλη. Η Κεντρική το διαχειρίστηκε όπως θέλει και δεν σας ενημέρωσε και δεν σας έδωσε κανένα. Δικαίωμά της ήταν να μην το κάνει, να δούμε μέχρι που θα πήγαινε. Μηνύματα τα οποία έδιναν συγκεκριμένες εντολές, τι πρέπει να γίνει και σε αυτούς, το οποίο κάποια στιγμή θα σας δώσω και τι έλεγα και σε αυτούς. Αλλά δεν έχει σημασία, μπορεί να μην το κάνω κιόλας. Όμως είχα δώσει και μηνύματα για όλα μου τα αδέρφια. Όχι το DNA, γιατί όπως έχω πει, το DNA είναι νουκλεϊκό οξύ. Για όλο το ΚΑΠΑ, ΣΥΓΜΑ, ΔΕΛΤΑ, ΔΕΛΤΑ της πατρούας ουσίας. Θα δείτε τι είναι αυτό. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι δεν σας τα δώσανε και ενδεχομένως να υπάρχουν και παραποιημένα στον αέρα. Σαφώς υπάρχουν 24 ηχητικά μηνύματα τα οποία θα βγουν στον αέρα και ελπίζω, γιατί δεν ξέρω, να τα βγάλουν στον αέρα όπως πρέπει και να αξιολογηθούν κατάλληλα. Είναι και παλαιότερα και 11 νεότερα. Όμως πρέπει να ξέρετε, καμία μορφή και κανένας δεν μπορεί να κάνει καμία μορφή τίποτα σε κανέναν. Ιδιαίτερα μορφές οι οποίες έχει εγωιστική συμπεριφορά και νομίζοντας ότι η Αγίνο Συνέλευση είναι κανένα εργοστάσιο του ή υπαλλήλη του ή τίποτα δούλη του και σκλάβη του. Κανένας δεν μπορεί να κάνει μορφή και φυσικά δεν μπορεί να κάνει μορφή κανένας οι οποίοι είναι ήδη διαγεγραμμένοι. Κανένας δεν μπορεί να κάνει, ειδικά από Βασίλη, Βίκη και Γιάννη Καλογερόπουλο, δεν μπορεί κανείς από αυτούς να κάνει μορφή γιατί είναι διαγεγραμμένοι. Είναι ήδη διαγεγραμμένοι. Ήδη δεν υπάρχουν στον ορίζοντα. Αλλά και μεταξύ σας απαγορεύονται οι μορφές τώρα, ιδιαίτερα αυτές τις ώρες. Μένει μόνο η ένωση. Μένει όλοι να εκτελέσουμε το καταστατικό. Θυμάστε που σας έλεγα πως πρέπει όλη η διαδικασία γι' αυτό να τρέξετε και να διαβάσετε καταστατικά σας, να είστε ενημερωμένοι για να μην σπάσει πουθενά. Το καθεστώς δεν μπορούσε ούτε γραφεία να ανοίξει. Γιατί έχω πει, έλα πρέ αγόρι μου, ωραία, έδωσε εντολή και είπα, χωρίς ορκομοσία, ελάτε ανοίξτε γραφεία. Είδατε να ανοίξει ένα γραφείο χωρίς ορκο? Γιατί ανοίγουν όμορφα? Άνοιξε ένα κόρμα, άνοιξε. Χωρίς ορκο, άνοιξε. Δεν άνοιξε κανένα. Τους πειράζει όρκος. Ωραία. Την ώρα που είπα ότι μπορείς να ανοίξεις γραφείο και χωρίς ορκομοσία, γιατί δεν ανοίξαν τα γραφεία χωρίς ορκομοσία? Αλλά όποιος ανοίγει γραφείο ορκίζεται. Βλέπετε μερικά μηνύματα πώς ακριβώς κάθονται και πώς πολεμήθηκε ο όρκος. Θυμάστε που μου λέγατε όλοι για το καταστατικό της Κεντρικής? Το καταστατικό της Κεντρικής είναι ήδη στον αέρα. Εάν κάποιοι το κρύβουν, να το βγάλουν τώρα στον αέρα. Γιατί όλες οι περιφέρειες στο καταστατικό το έχουν οι περιφέρειες. Γιατί με εκείνο το καταστατικό, το πρώτο καταστατικό της Κεντρικής, με εκείνο έχουν ιδρυθεί όλες ως υποκατάστημα. Το καταστατικό της Κεντρικής που είμαι πρόεδρος είναι ακριβώς όπως των γραφείων, με τη διαφορά ότι κρατάω το βέτο. Ξέρετε τι είναι το βέτο? Δεν ξέρω, ακούστε. Όπως τώρα είμαστε μπροστά σε προδοσίες και ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει και λέει ό,τι μπουρδα και ό,τι καθεστωτική αντινόηση για να μου μπερδέψει τους συνέλληνες και να βάλει τον αγώνα σε κίνδυνο, αυτό τον τεράστιο αγώνα, αυτή την τεράστια δημιουργία, που για αυτή τη δημιουργία έχω βάλει, δεν θα πω τα πάντα, θα πω πάρα πολλά πράγματα, τα έχω στερεώσει. Έχω στερεώσει τα 600, έχω στερεώσει τις Μετοχές Ανατολής, τα Παγκόσμια Ταμεία, σε ομοσπονδιακά δικαστήρια και όλη τη τεράστια, τα τεράστια οικονομικά εργαλεία που είναι κι άλλα που δεν τα ξέρετε που έρχονται. Άρα λοιπόν, γινότανε ποτέ να αφήσω παιδιά που τους λέω ελάτε να ανοίξουμε και να μην κρατήσω το βέτο? Όχι. Τώρα λοιπόν, με προδότες εκεί μέσα που το καθεστώς τους πιέζει ή που τους θέλει ή και που είχαν και την, αν το θέλετε, την μαγιά για να προδώσουν να κάνουν όλες αυτές τις ιδέες. Τι θα έκανα άμα δεν είχα το βέτο? Να μάθετε τι είναι το βέτο. Το βέτο του Προέδρου τι είναι? Εάν οτιδήποτε πάει να αλλάξει καταστατικό, πάει να αλλάξει οτιδήποτε ή και είναι πέραν τη γραμμή του καταστατικού, των πρωτοκόλων, είναι δυνατόν να βάζω τα πρωτόκολλα? Είναι δυνατόν να χτίνω την πολιτεία, να κινδυνεύει από όλο τον πλανήτη, από όλα τα δόγματα, από όλα τα μυαλά, άρρωστα και μη, και να αφήσω στην τύχη
επειδή τους έβαλα εκεί πέρα και χαμογελούσανε. Να αφήσω στην τύχη όλο αυτό το δημιούργημα που έχει μέσα. Έχει μέσα πολιτική, έχει μέσα αλήθεια, έχει δημιουργία, έχει πρωτόκολλα, έχει αλήθειες τεράστιες. Έρχεται από πολύ μακριά. Θα το άφηνα ποτέ στα χέρια κάποιου? Γι' αυτό λοιπόν έχω βάλει το βέτο. Το βέτο τι είναι? Εάν κάποια στιγμή τρελαθούν οι δύο, οι τρεις, αλλά εγώ σας λέω τρελαίνονται κι όλοι. Και τέσσερι που έχω εκεί μέσα. Ο πρόεδρος που έχει το βέτο δεν πάει να ψηφίσουν ό,τι θέλουν, τους στέλνει στο διάολο όλους. Εφόσον είναι εκτός της καταστατικής διαδικασίας. Δηλαδή τώρα θέλει η Δίκη και ο Βασίλης να αλλάξουν το καταστατικό? Δεν γίνεται. Αλλά ας υποθέσουμε ότι ο Αλεξάνδρ και ο Κώστας ο Ανδρουλιδάκης, που τα παιδιά είναι έμπιστα, αλλά και οι πρώτοι ήταν έμπιστοι, γι' αυτό τους έβαλε. Θα βάζα ποτέ άνθρωπο που δεν θα ήταν έμπιστο. Αλλά μετά οι δύο δεν είναι έμπιστοι. Αλλά αν το καθεστώ τρελαθεί και πιάσει και τον Ανδρουλιδάκη και πιάσει και τον Αλεξάνδρ και του βάζουν πιστόλια στο κεφάλι να υπογράψουν για να αλλάξει, να γίνει οτιδήποτε, δεν ισχύει κανένα συμβούλιο γιατί έχω το βέτο. Και μπορώ να του στείλω όλου στο γεροδιάολο, όλου, επειδή έχω το βέτο. Καταλάβατε τι είναι το βέτο? Γι' αυτό το φτιάξα με τόσο. Το κέντησα με τέτοια διαδικασία να μην μπορεί κανείς να το γκρεμίσει. Ούτε να μπορεί κανείς να γκρεμίσει τον οργανισμό, τον τοπικό. Ούτε το δημοτικό, ούτε την κεντρική. Και γι' αυτό η κεντρική που είμαι εγώ πρόεδρος, αποφάσισα να φτιάξω το φορέα και σας είπα: στείλτε μου τα χαρτιά να φτιάξω το φορέα. Πας και το γράψατε εσείς το φορέα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εσείς το γράψατε. Άρα καταλάβατε. Και στο φορέα είναι τα ίδια άτομα. Γιατί απλά πρέπει να υπάρχει, γιατί είναι δικό σας. Απλά πρέπει να εμφανιστεί στην εφορία, να μπορούμε να εμφανιζόμαστε 1.000.000 άνθρωποι, 5.000 άνθρωποι, όπως είναι η κεντρική. Γιατί η κεντρική, γι' αυτό άνοιξα τις κεντρικές, τις περιφερειακές, να σας βάλω μέσα, να μην εξαρτάμε από 1, 2, 3, 5 άτομα. Όσα πιο πολλά άτομα, τόσο καλύτερα είναι. Όσα πιο πολλά είναι, κάποιος θα πει μια σωστό, κάποιος θα έχει μυαλό στο κεφάλι του. Ή πολλοί θα έχουν. Να τσακίσουν τον προδότη και να τον στείλουν στο διάλογο να τον κλωτσίσουν. Καταλάβατε λοιπόν γιατί έχει βέτο ο πρόεδρος. Ο ίδιος ο πρόεδρος λοιπόν που έχει την κεντρική είναι και πρόεδρος στο φορέα. Ναι, αλλά δεν είναι εκλεγμένος. Δεν είναι εκλεγμένος, ε. Ναι. Έχει πρόβλημα εκλογής ως ώρας. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Οι άλλοι έχουν πρόβλημα εκλογής και όχι ως ώρας. Έχει πολύ συγκεκριμένα, γι' αυτό δεν μπορούμε να πειράξουμε ούτε καταστατικό, ούτε όρο, ούτε τίποτα. Αυτό είναι έτσι. Όποιον ούτε δεν του αρέσει, μπορεί να πάει σε άλλο φορέα, να πάει σε ένα κόμμα. Αυτό είναι αυτό. Και δεν το πειράζει κανένας, ως θεματοφύλακας που είμαι. Θα πειράξεις τα πρωτόκολλα? Δεν σ' αρέσει. Θα αλλάξεις το καταστατικό, για να το κάνεις πώς? Θα αλλάξεις το πώς θα κάνεις συνέδριο, τι θα κάνεις, πώς θα το κάνεις, θα φέρνεις υπογραφές. Για κάτι τέτοιες στιγμές λοιπόν κρατάω το βέτο για να μπορώ να διαλύσω ένα καθεστώς που θα θέλει να περάσει με οποιοδήποτε τρόπο. Δεν μπορούσε αλλιώς να περάσει. Προσπάθησε να ανοίξει γραφεία. Έχουμε κλείσει 5-6 γραφεία στην Ελλάδα που πήγανε να διαλύσουν χώρους, πήγανε να διαλύσουν δήμους και να ανοίξουν γραφεία και να λένε σωρολό. Δεν μπόρεσα. Μα είπα, ανοίχτε μασόν για ένα γραφείο. Ναι, αλλά λένε, άμα μας ανοίξουν μασόν για γραφείο, α, το ανοίχτε. Και τι θα λέτε? Αν ανοίξεις ένα γραφείο με τη φωτογραφία μου, με τα πρωτόκολλά μου, με όλα μου τα οικονομικά εργαλεία, με την πολιτική, άμα το θέλετε, με τη γραμμή και τη στρατηγική, και δεν την κάνεις, δεν υπάρχει λόγος γιατί να τα ανοίξεις. Βλέπεις γιατί δεν ανοίγουν προδότες, γιατί δεν ανοίγουν οι προδότες γραφεία. Γιατί δεν ανοίγει? Θα ανοίξει μία μονή γραφείο δικό μας? Άντε, κάτω. Δεν πανά σε χριστιανούγες, δεν πανά σε μουσουλμάνους, αφού δεν μας νοιάζει, μάτρε φίλε μου. Καταλαβαίνεις τι πρέπει να κάνουμε? Ωραία. Καταλαβαίνεις το καταστατικό μας? Πολύ ωραία. Καταλαβαίνεις την απελευθέρωσή μας? Ναι. Κάτω. Άνοιξε. Και η Παναγιά μαζί σου. Πάρ' και τον Αϊφανούριο, όχι στο γραφείο. Ό,τι θέλεις να είναι. Αλλά προχώρα για αυτό που κάνουμε στην πολιτεία μας. Γιατί δεν το κάνουν, αδερφένιο? Γιατί, αγαπητή μου συνέχεια, το κάνει κανένας? Βλέπεις λοιπόν που δεν μπορεί κανένα καθεστώς να με τρυπήσει. Πήγανε τώρα στο τελευταίο στάδιο του αγώνα, στο τρίτο μέρος, να σε τρυπήσουν. Δεν θα μπορέσουν ούτε τώρα. Οι εντολές μου είναι ξεκάθαρες. Καμία μορφή, μόνο ένωση. Όλες σας οι δυνάμεις τώρα να φύγουμε για το τρίτο μέρος, γιατί αυτός είναι ο μεγάλος ο πόλεμος. Και να έρθει κι άλλος, πόσος να έρθει, τι να γίνει. Μια χαρά είμαστε. Παιδιά του πολέμου είμαστε.
Προχωράμε δυνατά για την ένωσή μας και για να πάρουμε την απελευθέρωση και την πατρίδα στα χέρια μας. Και δεν θα μπορέσει να μας χτυπήσει κανένας. Αυτό είναι το τρίτο μέρος του πολέμου. Ξεκαθαρίσουμε και προχωράμε. Σας θέλω όλους δυνατούς. Ακόμα και για κάποιους που μιξοκλαίνε και πώς θα τα βγάλουμε πέρα, ακούστε με καλά. Η επιδότηση των κομμάτων, όχι του φορέα, των κομμάτων, είναι γύρω στα 60 εκατομμύρια για όλα τα κόμματα που πάνε στη Βουλή. Ακούστε με καλά τι θα σας πω. Ο φορέας είναι όλων μας. Άλλωστε εγώ απλόχερα μοίραζα τα πάντα ό,τι είχα, παντού σε όλους σας. Και όπου μπορούσα, βοηθούσα με όλο μου το κόστος, προσωπικό μου, οικονομικό μου, του αίματός μου, της ψυχής μου και όλο ό,τι έχω είστε εσείς. Γιατί όλος αυτός ο φορέας είμαι εγώ και ό,τι έχω. Προσέξτε το. Παρατηρήστε τι έχει μέσα, παρατηρήστε πώς είναι δομημένο, να δείτε τι έχει. Και μετά να μου πείτε ή να βγάζει γλώσσα ο καθένας. Έτσι λοιπόν τι θέλω να πω. Η επιδότηση είναι 60 εκατομμύρια. Πολίτες Έλληνες, πολεμιστές μου, αύριο, οποιαδήποτε στιγμή γίνουν εκλογές, μπείτε στη Βουλή. Πρέπει να ξέρετε ότι είμαστε πάνω από 42% με όλη αυτή τη βρώμα που βγάλανε. Τα κανάλια μπορεί να σε βρίσανε και να σου κάνουν οτιδήποτε και μας δώσαν πάτημα να κάνουμε διαδηλώσεις. Αλλά σε μάθανε όλες οι πέτρες. Και τα μικρά παιδιά στο σχολείο, πριν πάνε σχολείο, ξέρουν. Να ο Σόρας. Να η Ελλήνη Συνέλευση. Να αυτός είναι ο Σόρας. Είσαι το πιο πολύ διαφημισμένο άτομο στον πλανήτη αυτή τη στιγμή και ο πιο πολύ διαφημισμένος φορέας, ας μην το λένε και το κρύβουν. Είσαι τόσο δυνατός, σε ξέρουν όλοι. Μια τελευταία μάχη θα δώσετε όλοι μαζί και τα παίρνει όλα. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι με 2,5 στη Βουλή παίρνει 1,5 εκατομμύριο. Με το που μπει μέσα είσαι 1,5. Τα ποσοστά τα δικά μας είναι τεράστια, γι' αυτό κάνουν έτσι. Δεν κάνουν γιατί είσαι 5 και 10 τώρα. Άσε τα εξώδικα. Και δεν είναι αυτά τα εξώδικα, είναι πολύ πιο πολλά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τα εξώδικα με το ποσοστό το πολιτικό έχει τεράστια διαφορά. Ένας κόσμος, ένα τεράστιο ποσοστό της αποχής είναι δικό μας και είναι μαζί μας οι άνθρωποι. Τι κοιτάς που δεν έρχονται. Σας διαβεβαιώνω ότι πριν από αυτή τη φάση να γίνει των καναλιών, ήμασταν 32 με 35. Σπαθένιο, άσε τι λένε. Αυτή τη στιγμή είσαι πάνω από 42 σπαθένιο. Δυνατό. 42 και ανεβαίνεις. Πάρτε όλη τη δύναμή σας. Πάρτε και βάλτε όλη την αυθονία σας να φτάσουμε. Πάρτε τα όλα. Ένα ποσοστό της τάξης του 42% έχει 35 εκατομμύρια. Τα 35 εκατομμύρια μοιραστείτε στα γραφεία σας. Δηλαδή αυτό το εγχείρημα έχει πλούτο πέρα που είναι δικό μας. Πλούτο που μας το κλέβουν αυτοί. Γιατί πάνε σε εκλογές κάθε φορά. Είναι η μεγάλη σου ευκαιρία να τα πάρεις όλα. Γι' αυτό είπα, σε αυτή τη μάχη τα παίρνουμε όλα. Ο νικημένος τα χάνει όλα. Ο νικητής τα παίρνει όλα. Αυτή η μάχη τα έχει όλα. Ελάτε να τα πάρουμε όλα. Στο χέρι σου είναι. 600 βουλευτές κατεβείτε. Σαν αφορέα όλων των Ελλήνων. Ξέρουμε όχι τι να κάνουμε. Εκτός από τα καταστατικά μας, τα καταστατικά μας, τις γραμμές μας, ξέρετε να παλεύετε. Φτιάξαμε την καινούργια γενιά στο δρόμο να βγαίνει. Βγάλτε τον κόσμο στο δρόμο να φωνάξει αυτό το άδικο που του κάνανε. Άντε ρε στάδια, φτάνει ρε μέχρι δώρε. Βγάλτε τον κόσμο έξω να εκτονωθεί. Δεν χρειάζεται να αυτοκτονεί, να εκτονωθεί. Να έρθει σε δύο εκδηλώσεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Να πάει στη Βουλή μας, να κάνουμε τις εκδηλώσεις μας, να μοιράσει, να ενημερώσει τον κόσμο. Δεν χρειάζεται να αυτοκτονήσει, ούτε να έχει κατάθλιψη και να πίνει χάπια. Δεν ξαναπίνει χάπια με εμάς. Άλλωστε, όσοι ήρθαν σε εμάς, πήρανε ζωή. Ζωή. Ούτε χάπια πίνουν, ούτε τίποτα. Μόνο νερό του όρκου και είναι εντάξει. Όσο γίνεται. Συνελληνές μου, μόνο ένωση. Τα έχετε όλα δικά σας. Όλοι για έναν και ένας για όλου. Η τελευταία μάχη είναι. Στην τελευταία μάχη θέλω να τα δώσετε όλα. Όλα να τα δώσετε. Να μην υπάρχει παντού οι συγκέντρωσεις μας, παντού οι ομιλίες μας, παντού κόσμος. Όπου υπάρχει δικαστήριο, πρέπει τα δικαστήρια να πνίγονται από κόσμο δικό μας. Τι κάνετε ρε εκεί πέρα ρε. Στη δικιά μας τη χώρα, στο δικό μας το έθνος, δικάζετε όπως γουστάρετε ρε. Επειδή σε πήρε σκιά τηλέφωνο, δώσε μας τη σκιά τώρα. Όπως έχω πει, ό,τι έχω πει. Όλα είναι στα χέρια σου. Είμαστε στο τρίτο μέρος της μάχης και του πολέμου. Σε αυτό, μόλις νικήσουμε από αυτό το τρίτο μέρος, όλα είναι δικά σου. Όλα εξαρτιόνται και παίζονται εδώ, στο τρίτο μεγάλο κομμάτι. Δύσκολο ήταν στην αρχή να στερεώσω τα πάντα και να ξεκινήσω. Κοιτάξτε, ένας
γέννησε τέσσερους ή τέσσερις, γέννησε άλλους τέσσερους ή τέσσερις ή άλλοι τέσσερις. Κοίτα πώς είμαστε. Είναι μοναδική φορά με τέτοιες δυνάμεις και είμαστε πολλοί. Μην κοιτάτε που κάποιοι νερόβραστα λένε τις παπαριές τους. Έχεις 300 γραφεία. Τους χεσμένους αφήστε τους. Χεσμένους ήταν. Τη σκιά μου είχαν. Όχι ότι πάντα θα είναι στη σκιά μου. Το ζήτημα είναι ότι πάντα θα είμαι εδώ. Μέχρι το τέλος σας είπα, θυμάστε. Εσείς μην πέσετε. Εγώ δεν πέφτω. Πού να πάω. Δεν έχω που άλλου να πάω. Έχω παραδοθεί σε εσάς. Απεφάσισα. Έκανα τις επιλογές μου. Δεν πήγα με κανέναν και δεν συμφωνήσα με κανέναν και δεν θα συμφωνήσω με κανέναν. Θα συμφωνήσω μόνο με τη φιλή μου και όλη η φιλή μου είναι ένα. Γιατί θέλω όλη δυνατή. Η 13η φιλή μου είναι η φιλή μου. Και εσείς είστε αυτοί. Και θα έρθουν όλοι. Και δεν θα κάτσει κανένας μπροστά μου όπως το έχω πει. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς ούτε ένα χείλος στο πίσω. Δώστε τα όλα τα μέγιστα για τη μεγάλη μάχη. Την Ελλάδα, την απελευθέρωσή μας. Και συνέχεια τον πλανήτη θα γονατίσει μπροστά μας όπως το έχω πει. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Όλα είναι στα χέρια σας, στο μυαλό σας και στην νόησή σας. Όπως σας έχω μάθει, όπως έχει γίνει μέχρι τώρα. Έτσι θα συνεχίσει μέχρι το τέλος. Και το τέλος θα είναι δικό μας. Και η αρχή του τέλους είναι τώρα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.